Βάσεβιτς και Μητρόπουλος πάνω στην μπάλα. Πιο δίπλα και ο Καρασαβίδης. Κοβάσεβιτς εκτελεί, η μπάλα απομακρύνεται από τον Δάφκο. Ο Τσιρόνης διώχνει, ο Μητρόπουλος προσπαθεί να επαναφέρει. Μπαίνει στη φάση ο Κοβάσεβιτς, ο Νικολαίδης, φεύγει πλάγια η μπάλα. Την κρατάει στο γήπεδο ο Νικολαίδης, κάνει τη σέντρα επικίνδυνα. Ο Βελέντζας εκτελεί το κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Μπάρνια, η μπάλα στα καρέ. Περνάει τη γραμμή, η μπάλα στα δίχτυα. Μια φάση που πρέπει να την ξαναδούμε για να βγάλουμε συμπεράσματα. Καθώς έγινε η πρώτη κεφαλιά από τον Μπάρνιακ μετά από το κόρνερ του Βελέντζα, η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του Μπούτζουκα, παρενευλήθηκε εκεί και ο Δάφκος, τελικά ο μόνος που ήταν πάνω στη γραμμή, δεν μπόρεσε να την απομακρύνει, την έστειλε πιο βαθιά. Η μεταβίβαση για τον Αλβέρτη βγήκε ο Μίνου με προβολή και έχουμε φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στον Αντώνη Μίνου. Μητρόπουλος και Κοβάσεβιτς έτοιμοι για αυτό το φάουλ. Με δύναμη ο Μητρόπουλος. Μητρόπουλος. Εκτελεί, μπάλα περνάει στα δίκτυα. 2-0 για τον Απόλλωνα στο 34. Να λοιπόν που ο Απόλλωνας με ένα ξερό σουτ φάουλ από τον Τάσο Μητρόπουλο διπλασιάζει τα τερματά του στη Ριζούπολη. Προηγείται 2-0 του Αθηναϊκού. Ο Τασιόπουλος δεν του την έδωσε σωστά. Ο Τσιρόνης. Ο Αναστασίου το σούτο, ο Αλβέρτης το δακουνάκι, η μπάλα πέρασε out. Ωραία γύρω στην μπάλα Δασιόπουλος. Η σέντρα του, σέντρα σούτ επικίνδυνη, η μπάλα στο δοκάρι, φοβερή ευκαιρία. Χάνεται. Ο Βελέντζας εκτελεί φαλτσαριστά, η μπάλα περνάει στα δίχτυα. Εκπληκτικό γκολ από τον Βελέντζα 3-0 στο 52. Αυτό είναι το έκτο γκολ του Βελέντζα στο πρωτάθλημα. Και το δεύτερο που πετυχαίνει με απευθείας χτύπημα φάουλ. Το είχε ξανακάνει στο παιχνίδι με την Ξάνθη, πάλι εδώ στη Ριζούπολη. Εκτελέστηκε το φάουλ. Η κεφαλιά, η μπάρα στο δοκάρι από τον Νικολαίδη. Χάνεται η ευκαιρία. Ωραίο το γύρισμα του Μπάρνιακ για τον Κοβάσεβιτς. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Βελέντζας πηδάει για την κεφαλιά. Εκεί είναι ο Δάφκος. Το γύρισμα από τον Νικολαίδη. Η μπάλα δεν μπαίνει στα δίχτυα τελικά. Ήταν η σωτήρια επέμβαση του Τασιόπουλου πάνω στη γραμμή. Ωραία η παλιά του Κόλλα. Ο Βελέντζας έχει χώρο από την θέση αυτή. Θα δοκιμάσει το πόδι του, μπαίνει στην περιοχή. Αλλάζει πόδι, χάνεται νέα ευκαιρία για γκολ από τον Βελέντζα αυτή τη φορά. Ο Κόλλα έδιωξε εκεί που είναι ο Νικολαίδης με τον Μπούτζουκα. Ο Νικολαίδης έμεινε όρθιος. Για να δούμε την ενέργειά του. Μπαίνει στην περιοχή ο Νικολαίδης, τέτα τέτ, πλασάρει και είναι το 4-0 με φοβερή ατομική ενέργεια του Ντέμι Νικολαίδη. 1,5 λεπτό πριν το τέλος του αγώνα ο Απόλλωνας κάνει τα τέρματά του 4 εις βάρος του Αθηναϊκού και βέβαια αυτό είναι το 17ο γκολ του Νικολαίδη στο πρωτάθλημα.